Συνέχεια το προηγούμενο βίντεο. Στη συγκεκριμένη περιοχή έχω βρει και μερικά αγκάρικους μπισπόρους σε μεγάλο μέγεθος. Αγκάρικο το δίσπορο. Χαρακτηριστικά έχουμε πει σε προηγούμενο βίντεο, οπότε δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Βλέπουμε ότι τα περισσότερα είναι σε προχωρημένο στάδιο. Έχει και δύο σε μέσο στάδιο. Βλέπουμε πως τα ελάσματα τους γίνονται μαυριδερά. Σε αυτό το στάδιο αφήνουν τα σπόρια τους. Δεν τα συλλέγουμε. Όταν είναι σε αυτή την ηλικία τα αφήνουμε να αφήσουν τα σπόρια τους. Βλέπουμε πως είναι καφετή, ανοιχτόχρωμο, σκληρόχρωμο, ινόδες λεπιδωτό, δαχτυλίδι παχύ. Από το πάνω μέρος βλέπετε πως είναι γραμμωτό και το πόδι κάπως γραμμωτό. Τα ελάσματα δεν εφάπτονται. Λίγο κονικό, κοντόχοντρο, μερικές φορές γίνεται και μακρύ. Τα ελάσματα στο πλήγωμά τους παίρνουν μια πορφυρή απόχρωση, όπως τη βλέπετε εδώ, φαγώσιμο, πολύ νόστιμο. Αγκάρικος μπισπόρος, αγκάρικο το δίσπορο. Είπαμε, λέγεται δίσπορο, γιατί τα βασίδια τους κάνουν δύο σπόρια, αντί τέσσερα που κάνουμε τα υπόλοιπα είδη του γένους. Ωραία βασιδιώματα. Βλέπουμε πως είναι ακτινοτά λεπιδωτό στην επιδερμίδα του καπέλου. Πολύ όμορφα. Πανέμορφα. Αγάρικος μπισπόρος, αγάρικο το δίσπορο. Ευχαριστώ πολύ.